να ξεκινήσω από το πιο γνωστό, το πιο, και πιο, αυτό που είχε εξελιχθεί, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Αν μου επιτρέπετε, είχαμε τις μαραθώνιες απολογίες των κατηγορουμένων. Προφυλακίστηκαν μέχρι τώρα 10 άτομα. Δηλαδή, όποιος πήγε στην κυρία Ανακρίτρια προφυλακίστηκε. Οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές. Αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αλλά και επιπλέον απόπειρες ανθρωποκτονίας. Οι προβλεπόμενοι ποινοί σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι όπως είναι, είναι η ποινή πτυσης οβίου καθήξεως. Φυσικά, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποτυπωθούν στοιχεία του δόλου στο κάθε έναν κατηγορούμενο, με την έννοια ότι θα πρέπει να αποτελεί μέρος ο κάθε ένας και να εκτελεί ο κάθε ένας μέρος του συνολικού εγκληματικού σχεδίου, του ενιαίου δόλου. Αυτό είναι στα πλαίσια της συναυτουργίας. Και δεν είναι και απαραίτητο, βέβαια, να συντελεί ο καθένας, έτσι όπως είναι η κατηγορία δομημένη, όλο το εγκληματικό σχέδιο, αρκεί μέρος αυτού. Σε περίπτωση που μετατραπεί η κατηγορία στην πορεία και έχουμε έναν αυτούργο ή περισσότερους και δύο ή περισσότερους ή τρεις ή πέντε συνεργούς, εκεί διαφοροποιείται ποινή, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μπορεί να έχουμε μειωμένη ποινή, όμως υπάρχει και η διάταξη του 47 παράγραφος 2 δέλτα του ποινικού κώδικα, όπου εκεί μπορεί να έχουμε και την ίδια ποινή στον συνεργό, εάν αυτός έχει επιτελέσει έναν κεντρικό ρόλο και αν έχει θέσει στη διάθεση του αυτούργου το αντικείμενο της προσβολής. Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε και τις απολογίες που εκκρεμούν, γιατί και από Δευτέρα θα έχουμε συνέχεια σε αυτό, κύριε Γλυκά.